Εκτός όμως από τα επαγγελματικά, στο οποίο πάνε πάρα πολύ καλά, ξέρω ότι και στην προσωπική σου ζωή περνάς μια πάρα πολύ όμορφη φάση. Και επειδή έχουμε καιρό να σε δούμε και να σε ακούσουμε, θέλω λιγάκι να μας τα πεις και αυτά. Είμαι καλά. Δηλαδή. Δηλαδή όταν έχεις την οικογένειά σου, τη δουλειά σου, τους φίλους σου, είσαι καλά. Είσαι σε μια σχέση. Είτε είσαι σε σχέση, είτε δεν είσαι, είσαι καλά. Όταν έχεις όλα αυτά. Σε ρωτάω συγκεκριμένα, ξέρεις, γιατί έχω διαβάσει έτσι κάποια δημοσιεύματα για σένα που λένε ότι έχεις προχωρήσει και ήθελα να σε ρωτήσω πώς είναι για μια γυναίκα η οποία έχει περάσει 22 χρόνια της ζωής της με έναν άνθρωπο να χάνει αυτόν τον άνθρωπο και να είναι σε μια κομβική, σε ένα κομβικό σταθμό της ζωής της. Αυτή η γυναίκα λοιπόν, στην προκειμένη εσύ, πώς σιγά σιγά αναγεννιέται από τις τάχτες της και χτίζει και πάλι τη ζωή της. Είναι πολύ σκληρό όλο αυτό, να το περνάς. Προσωπικά νομίζω είναι ό,τι πιο σκληρό μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος. Και είναι σκληρό πρώτα για αυτόν που φεύγει και έπειτα για αυτόν που μένει. Εμένα με βοήθησε ο Θεός, ο πνευματικός μου, η οικογένειά μου και οι φίλοι μου. Είσαι πνευματικό. Ναι. Έχουν κάτι μαγικό αυτοί οι άνθρωποι. Και σε βοηθάνε να βρεις τον εαυτό σου πολύ καλά. Υπήρξαν άνθρωποι που μετά τον θάνατο του Στάθη Ψάλτη φύγαν από δίπλα σου. Όχι, είμαι τυχερή. Αυτούς που ήξερα ότι ήταν δίπλα μου πραγματικά και ήξερα ότι θα μείνουν, αυτοί και έμειναν. Θέλω να μου πεις για τη μαμά σου, που κάθε φορά που μιλάς για αυτή είναι λάμπει το πρόσωπό σου. Μου αρέσει γιατί μου δώσαν πολύ αγάπη και έτσι μπορώ και την δίνω κι εγώ στους ανθρώπους απλόχερα. Και τη θαυμάζω πάρα πολύ και θα ήθελα κι εγώ να μπορούσα να μεγαλώσω έτσι ένα παιδί, όπως μεγάλωσε εμένα και τις δυο μου αδερφούλες. Έχεις και δύο αδελφούλες. Ναι, μικρότερες. Τι είναι υπέροχες. Αυτό που θαυμάζεις περισσότερο στη μαμά σου? Καταρχάς εργαζόταν, ναι, όταν σας μεγάλωνε. Όχι, εγώ να σου πω ότι με γέννησε 14 χρονών. Τόσο μικρή. Τόσο μικρή. Ναι. Και είναι σπουδαία μητέρα γιατί κατάφερε τρία παιδιά μόνη της να τα μεγαλώσει. Με τις αδελφές σου τι διαφορά έχετε? Έχουμε ανά 5 χρόνια. Εγώ είμαι 40. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι, εσύ, Χριστίνα, πώς είναι να έχεις μόνο 14 χρόνια διαφορά με τη μητέρα σου? Δεν ένιωσα ότι είναι μαμά. Είμαστε αδέρφες. Η μαμά σου, ας πούμε, είναι από εκείνες τις μαμάδες που βλέποντας ότι μπορεί τα χρόνια, ας πούμε, να προχωράνε, σε πιέζει. Κάνεις παιδί, παντρευτείς, από εδώ, από εκεί. Ποτέ δεν με πίεσε για τίποτα. Ποτέ. Με έχει συμβουλέψει όμως. Και λέω, αν την είχα ακούσει σε όλα, γιατί πνεύμα αντιλογίας, όσο πιο μικρή είσαι, λέω, δεν θα είχα κάνει ίσως κανένα λάθος στη ζωή μου. Έβλεπε τόσο μπροστά. Με τις αδελφές σου, η σχέση σου? Άψογες. Ναι. Ασχολούνται με το χορό? Είναι υπέροχα πλάσματα. Όχι. Mm-hmm. Όχι, καμία σχέση. Το να κάνεις τη δική σου οικογένεια. Είναι κάτι το οποίο εσύ σκέφτεσαι? Γιατί όχι. Ξέρεις τι, το ποτέ και το πάντα για μένα είναι απαγορευμένες λέξεις. Δηλαδή το λούζεσαι την ίδια στιγμή. Δεν Α, την έχεις πατήσει δηλαδή. Βέβαια. Το έχεις χρησιμοποιήσει όμως το ποτέ μία φορά το στη ζωή σου? Όχι μία, μπορεί να έχει. Σε μικρότερη ηλικία. Και εννοείται. Τώρα το χρησιμοποιείς. Δηλαδή, τώρα δεν το χρησιμοποιεί ότι δεν θα ξαναμιλήσεις ποτέ. Ναι. Για τον Στάθη Ψάλτη. Και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί δεν θέλεις να μιλάς πια για ένα κεφάλαιο της ζωής το οποίο έχει κρατήσει 22 ολόκληρα χρόνια? Ακριβώς επειδή σέβομαι το παρελθόν μου, σέβομαι αυτόν τον μοναδικό άνθρωπο που είχα τη τιμή να είμαι 22 χρόνια, θέλω να το κρατήσω μόνο για μένα. Θεωρώ ότι το πουλάς έτσι και εγώ δεν έχω πουλήσει ποτέ τίποτα στη ζωή μου. Είναι καθαρά δικό μου. Δηλαδή δεν θα μου απαντούσες ούτε αν σε ρωτούσα από αυτά τα 22 χρόνια, τι ήταν εκείνο το στοιχείο, το χαρακτηριστικό αυτής της σχέσης που σε προσδιορίσε περισσότερο σαν άνθρωπος? Τι πήρες από αυτή τη σχέση, 22 ολόκληρα χρόνια? Έγινα πολύ καλύτερος άνθρωπος, θεωρώ. Όχι ότι είμαι καλή, αλλά έγινα ακόμα καλύτερη από ό,τι ήμουν μέσα από αυτή τη σπουδαία σχέση. Πόσο δύσκολο έχεις περάσει όλο αυτό το διάστημα? Τώρα μιλάμε για σένα, έτσι. Ναι. Πολύ δύσκολα.
εύχομαι σε κανέναν άνθρωπο να μην το ζήσει αυτό και είναι το... Για μένα προσωπικά ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της ζωής μου. Έχοντας λοιπόν αλλάξει και γύρισε σελίδα, τα επόμενα σου σχέδια, βήματα, όνειρα, φιλοδοξίες... Μου αρέσει πολύ τηλεόραση και δεν έχω κάνει ποτέ. Δεν έχεις κάνει, ήθελα να σε ρωτήσω και στην αρχή, δεν έχεις κάνει ποτέ τηλεόραση. Ποτέ, ξέρεις τι, ούτε, πιστεύω ότι κυνηγάς, σου έρχεται. Ό,τι το αφήνεις, αφήνει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποτέ η τηλεόραση. Μου άρεσε πολύ το θέατρο και δόξα τω Θεώ, χειμώνα, καλοκαίρι, όλα καλά, πάντα δουλειά. Αλλά η τηλεόραση δεν με ενδιέφερε και δεν ήθελα να αφοσιωθώ και πολύ, δεν ήθελα να χάσω πολύ από το χρόνο μου. Τώρα θα ήθελα, αν μου γίνει μια καλή πρόταση και μπορώ και εγώ να αντεπεξέλθω, με μεγάλη μου χαρά.